Βρισκόμαστε εδώ στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια κάνουν νέα παιδιά όσον αφορά τον αλλιευτικό τουρισμό. Ναι. Ναι, για πες μας λίγο δύο λόγια, αγόρι μου. Κάνουμε αλλιευτικό τουρισμό, έχει 4 χρόνια τώρα. Έχουμε διάφορα δρομολόγια. Υπάρχει δρομολόγιο που είναι μόνο για ψάρεμα. Έχουμε δρομολόγια με ψάρεμα, φαγητό. Μαγειρεύουμε πάνω στο σκάφος. Πηγαίνουμε για κολύμπι. Πηγαίνουμε στο νησί του Καυκανά. Έχουμε δρομολόγια από το Σταυρό, από την Ιλιάδα, από την Ασπροβάλτα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Πολύ ωραία σκέψη. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο. Βλέπουμε πολύ ενδιαφέρον και από Έλληνες. Ωραία. Αλλά κυρίως οι πελάτες μας είναι ξένοι. Μάλιστα. Μέχρι τώρα δεν γνώριζαν για κάτι τέτοιο, γιατί στα αλλιευτικά δεν μπορούσε να ανέβει μέχρι το 2015, όπου βγήκαν και οι άδειες. Οπότε τώρα έχουμε την ευκαιρία να παίρνουμε κόσμο πάνω και να βλέπουν πώς είναι η ζωή του ψαρά. Μπράβο. Να ψαρεύουν, να τρώνε τα... Ωραία. Πόσα άτομα μπορείτε να φιλοξενήσετε εδώ στο. Το συγκεκριμένο παίρνει μέχρι 10 άτομα. Ωραία. Και έχουμε ακόμη ένα σκάφος που παίρνει 7. Μιλάμε για οικογένειες τώρα, έρχονται εδώ ή και παρέες μπορεί κυρίως να είναι. Οικογένειες, αλλά έχουμε και παρέες. Ναι. Τι περιλαμβάνει δηλαδή τώρα η βόλτα αυτή, να την πω. Ας πούμε, το μεγαλύτερο δρομολόγιο που έχουμε είναι 12 ώρες. Περιλαμβάνει σήκωμα δικτυών. Α, ωραία. Βλέπουμε την ψαριά. Μετά συνεχίζουμε, πηγαίνουμε στο νησί του Καυκανά. Είναι το νησάκι της Ολυμπιάδας. Ναι, ναι, ναι. Α, δεν ήξερα πώς λέγεται. Ναι, η Καυκανάς είναι, η Κάπρος. Έχει δύο ονομασίες. Ωραία. Και κάθομαστε εκεί περίπου 2 ώρες, κολυμπάμε, κάνουμε κάποιες προετοιμασίες για το φαγητό. Ωραία, μετά συνεχίζουμε σε μια άλλη παραλία της Ολυμπιάδας, όπου εκεί θα κάτσουμε, θα γευτούν οι τουρίστες τα φαγητά, τα ψάρια που πιάσαμε το πρωί. Κάνουμε γαριδό μακαρονάδα, σαλάτες, καπνιστά ψάρια, έχουμε διάφορες επιλογές. Ωραία. Εύχομαι καλή επιτυχία, παιδιά. Καλή συνέχεια στο καλοκαίρι σας. Θα είναι ωραίο να το γνωρίσει ο κόσμος αυτό. Έγινε. Ευχαριστώ κι εγώ.